αγάπη είναι ένα μεγάλο πάθος και γι' αυτό έχουμε τον share expert της L'Oréal, τον αγαπημένο Βασίλη Στρατηγό. Βασίλη, κανείς. Καλημέρα, είσαι καλά, όλα καλά. Χαίρομαι πάρα πολύ που είσαι μαζί μας, γιατί θα παρουσιάσουμε όλα αυτά τα αγαπημένα προϊόντα, τις σειρές του LV, που έχει συνδεθεί με πολύ μεγάλες στάρ του εξωτερικού και της Ελλάδας, την απόλυτη Ελληνίδα στάρ Ελένη Μενεγάκη. Σωστά. Και όχι τυχαία. Καθόλου. Έτσι δεν είναι? Καθόλου τυχαία. Θέλω να βλέπουμε και κάποιες ωραίες φωτογραφίες και να μου εξηγείς γιατί κάθε αγαπημένη στάρ από το εξωτερικό και η Ελένη διάλεξαν τη συγκεκριμένη σειρά και παράλληλα να μου θυμίζεις και τι είναι η κάθε σειρά. Θέλεις? Σωστά. Ναι, ναι, ναι. Να ξεκινήσουμε? Ναι, ας ξεκινήσουμε από τη σειρά της ολικής επανόρθωσης, την DR5. Είναι η σειρά την οποία έχει επιλέξει η κυρία Μενεγάκη. Αυτή είναι η σειρά η οποία απευθύνεται σε γυναίκες οι οποίες έχουν μαλλιά θαρμένα περισσότερο από styling. Από styling, ενδεχομένως decoupage, συχνή περιποίηση, γιατί για να βγεις στην τηλεόραση, κάνεις σίδερο, κάνεις μπούκλες, κάνεις κεραμική, κάνεις πιστολάκι. Σωστά. Λοιπόν, βγαίνει και σε. Βγαίνει και σε οικονομική συσκευασία, ναι. Συσκευασία οικονομική. Μεγαλύτερο μέγεθος. Αυτό δεν τελειώνει ποτέ. Ακριβώς. Το έχεις. Λούζεσαι, λούζεσαι. Η Ελένη Μενεγάκη χρησιμοποιεί τη σειρά έτσι και με τι συχνότητα κάνει μάσκα? Δηλαδή, μια κυρία που έχει αυτό το ξανθό της Ελένης, που χρειάζεται ντεκαπάζ, το περιποιείται και εκείνη συχνά και μόνη τη. Για να μεγιστοποιήσουμε το αποτέλεσμα, στην αρχή τη μάσκα τη χρησιμοποιούμε συχνότερα. Δηλαδή, αν λουζόμαστε, ας πούμε, κάθε μέρα, τη μάσκα μπορούμε να τη χρησιμοποιούμε στην αρχή 3 φορές την εβδομάδα. Μάλιστα. Το κοντίσιονερ το χρησιμοποιούμε απαρέγκλιτα πάντα. Μετά, αν δούμε ότι το μαλλί μας αρχίζει να επανέρχεται, μπορούμε να μειώσουμε την συχνότητα της μάσκας. Σε μία φορά την εβδομάδα. Σε μία φορά την εβδομάδα είναι το minimum. Ναι. Εννοείται. Και αυτό είναι. Αυτό είναι η κρέμα, η τσίκα κρέμα, η οποία χρησιμοποιείται στις άκρες. Μπορούμε να τη βάλουμε πριν το styling ή αν δεν κάνουμε styling, μπορούμε να τη βάλουμε στις άκρες και να τα αφήσουμε τα μαλλιά μας κανονικά να στεγνώσουν. Μάλιστα. Ακόμα και εγώ, ας πούμε, μπορώ να το έχω στην τσάντα μου και τσούκου. Βεβαίως. Είναι εξαιρετικό προϊόν και βοηθάει πάρα πολύ αν χρησιμοποιήσουμε ιδίως σίδερο ή κεραμική πλάκα ή και πιστολάκι. Εγώ πόσο βάζω, ας πούμε, για να περάσω λίγο? 2 με 3 σταγόνες είναι αρκετές. Ανάτο. Ναι. Βλέπετε, είναι λευκό. Το τρίβουμε στις παλάμες και περνάμε στις άκρες. Μυρίζει πολύ ωραία. Σαν conditioner, σαν σαμπόν. Κάνω έτσι δηλαδή. Και περνάμε στις άκρες. Η αλήθεια είναι ότι όποια φθορά ή όποια ταλαιπωρία στο μαλλί φαίνεται τις αφυδατωμένες άκρες. Σωστό. Δηλαδή μπορεί να έχεις κάνει ένα φτένισμα να είναι πολύ φρέσκο και αφράτο. Και αν είναι λίγο σαγρέ, έτσι άγριες οι άκρες σου. Χαλάει όλη την εικόνα και την εντύπωση. Σαφώς, όλοι πολύ ταλαιπωρημένα τα μαλλιά είναι έτσι. Αυτό δεν τα λαδώνει. Όχι, 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 καθόλου. Καθόλου. Γι' αυτό είπαμε ότι μπορούμε να τα αφήσουμε και χωρίς να κάνουμε styling. Πάμε να δούμε ποια είναι η επόμενη στάρ. Έχει πάθος για τα μαλλιά της και έχει συνδεθεί με μια σειρά του LV. Η επόμενη σειρά είναι η σειρά με τον Άργυλο, η οποία είναι για μαλλιά τα οποία έχουν. Συγγνώμη, βλέπουμε την Julian Moore. Οπότε ας πάμε στο Color Viv. Είναι η σειρά η οποία είναι ειδικά για βαμμένα μαλλιά. Είναι και το best seller της σειράς LV αυτό, το κόκκινο. Και είναι η σειρά η οποία χρησιμοποιείται για βαμμένα μαλλιά, γιατί έχει το πλεονέκτημα το ότι κλειδώνει το χρώμα, κρατάει τις χρωστικές του χρώματος. Επειδή ξέρεις και είσαι πολλά χρόνια σε αυτή τη δουλειά και περιποίησε τις γυναίκες με τα βαμμένα μαλλιά και τα ταλαιπωρημένα πολλές φορές μαλλιά, παίζει ρόλο το σαμπουάν στο να διατηρηθεί η γυαλάδα του χρώματος που σαφώς, έχει επιλέξει? Σαφώς και παίζει ρόλο, γι' αυτό και το σαμπουάν αυτό είναι ειδικό. Κλειδώνει τις χρωστικές και είναι και εξαιρετικό για κόκκινα μαλλιά, ειδικά γιατί το κόκκινο είναι το χρώμα το οποίο φεύγει πιο γρήγορα από όλα τα υπόλοιπα. Αυτό δηλαδή που λέμε πολλές φορές στην καθημιλωμένη ότι ξερνάει το ξερνάει χρώμα. Ξερνάει το χρώμα, ναι. Μπορείς να το προστατεύσεις με σαφώς. Αυτή τη σειρά, ναι, μάλιστα. Ναι. Είναι πολύ ναι. σημαντικό. Δηλαδή, το βλέπεις όντως το κόκκινο που ξεθοριάζει τόσο πολύ και δεν είναι. Το κόκκινο έχει τα μικρότερα μόρια χρωστικής, οπότε είναι και αυτό το οποίο φεύγει γρηγορότερα από τα μαλλιά. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Πάμε στην επόμενη κυρία. Η Julian Moore έχει αυτό το χαρακτηριστικό κόκκινο, κόκκινο που είναι το σήμα κατά The Fenty's. Πολύ ωραίο. Να δούμε ποια είναι η κυρία που έχει συνδεθεί με τη σειρά J-Lo. Λοιπόν, η Jennifer Lopez έχει επιλέξει τη σειρά της Αργινίνης που είναι για δυνατά μαλλιά. Ναι. Θέλουμε δηλαδή να δυναμώσουμε τα μαλλιά. Είναι και οι οποίες έχουν λεπτά μαλλιά και αδύναμα. Με την αργινίνη νομίζω ότι θα έχουν πολύ γρήγορα ένα αποτέλεσμα για δυνατά. Βασίλη μου, όταν λέμε σαμπουάν ενδυνάμωσης, τι εννοούμε δηλαδή? Γιατί βλέπω ότι έχετε άλλο για την πύκνωση. Αυτό είναι για τα μαλλιά που είναι εύθραυστα, που σπάνε. Αυτό είναι για μαλλιά τα οποία γενικώς είναι αδύναμα. Δηλαδή είναι λεπτή τρίχα ουσιαστικά. Και δεν στέκονται καλά και στο styling. Ναι, είναι μαλλιά τα οποία εκτός ότι είναι αδύναμη η τρίχα, δεν είναι και η πυκνότητά της πάρα πολύ καλή. Δεν είναι γεμάτα δηλαδή. Μάλιστα. Άρα αυτή η σειρά σε ποιες κυρίες απευθύνεται? Σε αυτές που νιώθουν ότι τα μαλλιά τους είναι πολύ αδύναμα και άτονα. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Επόμενη κυρία, παρακαλώ.
Η Ντούτζεν Κρόες. Κουκλάρα, υπέροχο μοντέλο. Έχει επιλέξει την κίτρινη σειρά, έτσι όπως τη λέμε εμείς. Είναι η σειρά με το λάδι, η οποία απευθύνεται σε μαλλιά τα οποία είναι πάρα πολύ ξηρά. Είτε από τεχνικές εργασίες, είτε επειδή είναι πολύ εκτεθειμένα στον ήλιο, ή επειδή είναι ξηρά από τη φύση τους, σαν μαλλιά. Εγώ και έχω χρησιμοποιήσει αυτή τη σειρά καλοκαίρι και είναι τόσο ενυδατική που πραγματικά ο ήλιος, η θάλασσα και αυτή η φθορά που το μαλάκι υπόκειται λόγω των συνθήκων δεν μου είχε καταστρέψει την τρίχα μου. Έκανες δηλαδή, καλά, είχε προστατεύσει. Πολύ καλά που ανέφερες το καλοκαίρι. Για μένα είναι μια σειρά η οποία είναι πολύ κατάλληλη για χρήση το καλοκαίρι, επειδή τα μαλλιά μας όντως ξηραίνονται με τον ήλιο και με τη θάλασσα. Έχει δηλαδή, μυρίζει εξαιρετικά. Μυρίζει και λίγο έτσι καλοκαίρι, σε παραπέμπει λίγο. Και φυσικά συμπληρώνεται από αυτά τα δύο λάδια. Το ένα είναι για βαμμένα μαλλιά, το άλλο είναι για μαλλιά τα οποία δεν είναι βαμμένα. Τα οποία επίσης είναι δύο πολύ εξαιρετικά προϊόντα και με πολύ μεγάλη ζήτηση. Αυτά τα λαδάκια, δηλαδή κάνουμε συνδυαστική χρήση μαζί με τη σειρά και με τις άλλες όμως ενδεχομένως. Εννοείται, απλά το ένα έχει την ιδιομορφία να κλειδώνει επίσης το χρώμα, οπότε το χρησιμοποιούμε για βαμμένα μαλλιά. Ουσιαστικά δηλαδή είναι αυτό πηγαίνει στο color view, ας πούμε, και αυτό πηγαίνει στο extraordinary oil που δεν είναι για βαμμένα μαλλιά. Μάλιστα. Αυτό είναι πιο ενυδατικό άρα. Αυτό είναι και τα δύο εξίσου ενυδατικά. Ναι. Αυτό απλά απευθύνεται σε γυναίκες οι οποίες έχουν βαμμένα μαλλιά. Μάλιστα. Εγώ που έχω αντάβιες θα πάρω αυτό για τα βαμμένα μαλάκια. Αυτό, για να το δω και αυτό. Μ' αρέσουν τα λαδάκια. Και έχει... Ναι. Κάτσε όμως να το ανοίξω εδώ. Να το. Γιατί έχει αυτή την προστασία. Ναι. Να το. Το άνοιξε. Το άνοιξε. Αχ, παιδιά, και αυτό μυρίζει πάρα πολύ ωραία. Το βλέπετε, συγχαράκι μου. Και δεν χρειάζεται πάρα πολύ. Όχι, δεν χρειάζεται πάρα πολύ. Και αν μάλιστα βάλουμε και τη σωστή ποσότητα, μπορούμε να κάνουμε και... Μπορείς να κάνεις και ένα πολύ ελαφρύ στάλινγκ. Δηλαδή, πιστολάκι μπορείς να κάνεις. Α, ναι. Τέλεια. Να το. Πάρα πολύ ωραία και μυρίζει και υπέροχα. Δηλαδή το έχεις στην τσάντα σου και όπως βάζεις το άρωμά σου, βάζεις και λίγο άρωμα στα μαλάκια σου. Μας έχει μείνει η σειρά το σαμπουάν πυκνότητας και το σαμπουάν με τον Άργυλο. Με τον Άργυλο. Ποια κυρία είναι εδώ? Λοιπόν, με τον Άργυλο είναι η Μπάρμπαρα Πάλβιν. Μοντέλο. Μοντέλο. Λοιπόν, αυτό απευθύνεται σε γυναίκες οι οποίες έχουν λιπαρή ρίζα και ξηρή άκρη. Έχει και αυτή την εξαιρετική μάσκα την οποία τη χρησιμοποιούμε πάντα πριν το λούσιμο για 5 λεπτά μόνο στις ρίζες. Την ξεβγάζουμε και λουζόμαστε κανονικά με το σαμπάν και μετά με το κονδύσιονερ της ίδιας σειράς. Και είναι ένα σαμπάν το οποίο χαρίζει φρεσκάλα στα μαλλιά. Μυρίζει πάρα πολύ ωραία και απομακρύνει τη λιπαρότητα. Σωστό. Λοιπόν, πάμε να δούμε και την επόμενη κυρία και μετά θα σταθούμε σε κάποια προϊόντα. Η επόμενη είναι η Blake Lively. Ναι. Χρησιμοποιεί το σαμπάν το Fiberalogist, το οποίο είναι ένα σαμπάν πύκνωσης. Αυτό δημιουργεί ένα σώμα στα μαλλιά, τα κάνει να φαίνονται περισσότερο πυκνά και περισσότερο γεμάτα. Μάλιστα. Άρα δηλαδή βλέπεις την Blake Lively που έχει υπέροχα μαλλιά, αλλά δεν φαντάζεσαι ότι ενδεχομένως έχει θέμα. Ναι. Δηλαδή θέλω να πω ότι θέμα πυκνότητας δεν αντιμετωπίζει κάποιος μόνο που έχει αραιό τριχωτό, έτσι δεν είναι? Ναι, σωστά. Θέλει και όγκο. Ναι, και εσύ βλέπεις δηλαδή διαφορά και στο χτένισμα, εγώ δηλαδή που τα κάνω μπούκλες και θέλω σαφώς να αναφράτα και με όγκο. Σαφώς υπάρχει διαφορά και στο χτένισμα, ναι. Είναι μια σειρά που πρέπει να προτιμήσω. Όντως. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα κάποια πράγματα που θέλω να σε ρωτήσω, αγαπημένη μου Βασίλη, και για τις φίλες μας. Έχουμε αυτές τις οικονομικές και οικογενειακές συσκευασίες σε αυτά τα προϊόντα. Μπορώ να συνδυάσω προϊόντα διαφορετικών σειρών? Δηλαδή, τι εννοώ? Αυτή η μάσκα μου είχε αρέσει πάρα πολύ με τον άργυλο που μπαίνει και πρωτοποριακά πριν το λούσιμο. Αλλά θα ήθελα να τη συνδυάσω με ένα πιο ελαφρύ σαμπουάν. Με πιο ελαφρύ σαμπουάν. Ωραία. Θα μπορούσα. Σαφώς και υπάρχει ευελιξία να συνδυάσουμε τα προϊόντα μεταξύ τους. Εστιάζουμε λίγο στο τι πρόβλημα έχουν τα μαλλιά μας. Δηλαδή, αν τα μαλλιά μας έχουν μία φθορά, ένας πολύ ωραίος συνδυασμός είναι το TR5 με το Extraordinary Oil. Δηλαδή, μπορούμε να χρησιμοποιούμε το Extraordinary Oil σαν σαμπουάν και την μάσκα του TR5 ή και το αντίστροφο. Κατάλαβα. Τώρα, τον άργυλο θα μπορούσες να τον συνδυάσεις. Αν τα μαλλιά σου, ας πούμε, επειδή κάνει styling, πάλι με το TR5 θα μπορούσες να το συνδυάσεις. Και με το σαμπουάν ενδυνάμωσης επίσης. Μάλιστα. Το οποίο είναι ένα ελαφρύ σαμπουάν. Άρα οι φίλες και οι φίλοι μας να μην φοβηθούν, μπορούν να κάνουν τους δικούς τους συνδυασμούς. Εσύ είσαι υπέρ του να είναι πιο απαλό το σαμπουάν και πιο ενυδατική η μάσκα ή το αντίστροφο? Ναι. Πιστεύω ότι εκεί που πρέπει να συνδυάσουμε είναι στο προϊόν το οποίο δίνει το maximum αποτέλεσμα, αυτό που μένει περισσότερο στο κεφάλι, είναι η μάσκα πάντα. Τη μάσκα πρέπει να την αφήνουμε γύρω στα 3 με 5 λεπτά, είναι ένα πολύ καλό χρόνο. Με τα leave-in προϊόντα, πώς προτείνεις να τα χρησιμοποιούμε για να μην μας βαρύνουν τα μαλάκια? Λοιπόν, τα δύο προϊόντα είναι αυτά. Όπως το λαδάκι της κρέμης. Αυτό είναι με λάδι και αυτό είναι για το χρώμα. Κρέμα λάδι και κρέμα ημέρας. Αυτό για καλοκαίρι επίσης είναι εξαιρετικό. Αυτά μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε ή το πρωί αν θα λουστούμε, τα βάζουμε στα μαλλιά μας και τα αφήνουμε, ή μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε και overnight. Δηλαδή μπορούμε να τα βάλουμε το βράδυ, να δράσει όλο το προϊόν και να τα αφήσουμε μέχρι το πρωί.
Λοιπόν, δίνουμε και δώρα, αγαπημένε μου. Ναι. Και ευχαριστούμε πάρα πολύ τη L'Oréal που πάντα έρχεται με γεμάτα τα χέρια. Πόσα δίνουμε, Βάσο? 10. Δίνουμε 10. Έλα, χαμός θα γίνει. Μπράβο, ναι. L'Oréal. Μια πλήρη πολύ. Σειρά σε κάθε τηλεθεάτρια. Άρα, πλήρη σειρά για κάθε τυχερή ή τυχερό. 5 στο Instagram, 5 στο Twitter για να τα χαρείτε και να τα απολαύσετε. Λοιπόν, αυτή είναι η οικονομική, Νάτι, δεν είναι στα δώρα, αλλά... Ναι, είναι μεγάλη σκέψη. Πραγματικά, βγάζεις ένα χρόνο για πλάκα με αυτή τη πολύ σειρά. Τι άλλο ήθελα να σε ρωτήσω, έχω τον Βασίλη Στρατηγό, δεν μπορώ να μην δεν το ρωτήσω και για τις τάσεις τις φετινές. Ναι. Τι μήκη προτείνει η μόδα, τι στυλ, τι χτενίσματα. Λοιπόν, τα χτενίσματα, τα δύο πολύ βασικά από ό,τι είδαμε γενικώς σε πασαρέλες και σε καμπάνιες, είναι δύο. Είναι οι μπούκλες, οι οποίες επιστρέφουν σε όλες τις μορφές, δηλαδή από τις πάρα πολύ σφιχτές 80's μέχρι και τα χαλαρά, σαν τα δικά σου ή και τα μαλλιά παραλίας. Τα πάρα πολύ μακριά ίσια μαλλιά, χωρίς τρα στη μέση, τα μαλλιά της Σερ. Ναι. Τα έχει κάνει η Τζένιφερ Λόπεζ. Επιστρέφουν αυτά τα μαλλιά. Έχουν επιστρέψει πάρα πολύ. Αλλά επιστρέφει τώρα πάλι δυναμικά και το καρέ ξανά. Ναι, γιατί αγάπη μας βάλετε να τα κόψουμε καρέ 3 χρόνια πριν. Πώς να τα μακρύνουμε, να τα φτάσουμε πάλι εδώ. Γενικώς πολλά μοντέλα σε front row επιδείξεων εμφανιστήκαν με καινούργια καρέ, λίγο πιο γεωμετρικά. Τέλεια. Αυτά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ πάρα Έχουμε πάθος για τα μαλλιά μας, γι' αυτό και πρέπει να τα φροντίζουμε και να βρίσκουμε αυτό που μας ταιριάζει. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε, διεκδικήστε τα δώρα μας.